Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν σήμερα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των μουσικών σχολείων της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ένωσής τους, εκφράζοντας την αγωνία τους για την πιθανότητα υποβάθμισης των μουσικών σχολείων, απαιτώντας την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων υποστήριξαν σε δηλώσεις τους πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των σχολείων αυτών είναι τόσο η μεταφορά των μαθητών αλλά και η σύντησή τους. Με την εφαρμογή όπως υπογράμμισαν του Καλλικράτη, η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στους Δήμους, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα, αφού λόγω έλλειψης χρημάτων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πρόσθετες υποχρεώσεις. Και η ανησυχία τους έγκυται κυρίως στο γεγονός ότι, αν και βρισκόμαστε στο μήνα Μάιο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία για την ανάθεση των συγκεκριμένων έργων. Οι Δήμοι σήμερα δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αναλάβουν αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί και χρεωμένοι είναι, αλλά δεν έχουν και καμία ρύθμιση που να προβλέπει τη μεταφορά των μαθητών, η οποία είναι δύσκολη, επειδή είναι διαδημοτικά τα μουσικά σχολεία. Στη Λάρισα είναι 6-7 Δήμοι, στα Τρίκαλα είναι 4 και σε όλες τις πόλεις, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό το ίδιο. Και δεν θα είναι πολύπλοκη ο τρόπος της μεταφοράς, τέλος πάντων, των μαθητών. Κάθε χρόνο η διαδικασία των διαγωνισμών για να μεταφέρονται οι μαθητές ξεκινούσε το Μάρτιο. Τώρα είμαστε στο Μάη και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Και όταν εμείς πριν από το Πάσχα ενοχλήσαμε τους φορείς, πρώην ομαρχία, περιφέρεια δηλαδή, Δήμο, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μας έδωσαν καμία συγκεκριμένη απάντηση, ούτε από το Υπουργείο. Ακόμα το συζητούν. Αν τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαν το Μάρτιο και δυσκολευόταν να λύσει το πρόβλημα, τι θα γίνει φέτος? Ζητάμε αυτό που γίνεται σήμερα με τον Καλλικράτη να περάσει στο Υπουργείο Παιδείας, τα χρήματα να περάσουν στο Υπουργείο Παιδείας και η περιφέρεια να κάνει τη διαχείριση. Έτσι, για να μπορεί να λειτουργήσουν τα μουσικά σχολεία. Οι σύλλογοι γονέων διεκδικούν επίσης προσλήψεις καθηγητών, ιδιαίτερα των μουσικών μαθημάτων, που γίνονται κάθε χρόνο με καθυστέρηση, να υπάρξει ένα ενιαίο πρόγραμμα αναλυτικό για τα μουσικά μαθήματα και να πιστοποιούνται οι μουσικές σπουδές.